Η απόφαση του Αρείου Πάγου μετά την κλοπή πολυτελούς και πανάκριβου αυτοκινήτου φαίνεται να ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Ο ιδιοκτήτης περιγράφει στο Live News τα γεγονότα που ζει από τη δική του οπτική γωνία, με το σκεπτικό της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου να προκαλεί αντιδράσεις και ασφαλιστές να μας εξηγούν τα όσα ισχύουν για όλα τα αυτοκίνητα που ασφαλίζονται και για περίπτωση κλοπής. Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη μετά από κλοπές γιοταχή με στόχο να αποφύγουν να πληρώσουν. Και στην περίπτωση του κυρίου Πυλακίδη που μας μιλά, ο στόχος επετεύχθη. Σε περίπτωση που το όχημα είναι παρκαρισμένο σε ένα στενό σαν αυτό εδώ, χωρίς επαρκή φωτισμό και κάμερες ασφαλείας, τότε αν το αυτοκίνητο κλαπεί, η ασφαλιστική μπορεί και να μην αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη, όπως έγινε και με τη δικαστική απόφαση που έγινε γνωστή. Όπως μας λέει ο οδηγός, το ανώτατο δικαστήριο του καταλόγησε βαριά αμέλεια πίσω από την κλοπή και δικαίωσε την ασφαλιστική του. Αιτία το γεγονός ότι πάρκαρε σε ένα δρόμο που θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούσε απόλυτα τα σχέδια των δραστών. Ο πραγματογνώμονας, ο οποίος ορίστηκε από το δικαστήριο του Δημοσίου, αποφάσισε ότι η κλοπή έχει γίνει και το δικαστήριο μετά αποφάσισε ότι ναι, όντως η κλοπή έχει γίνει, αλλά ευθύνεσαι εσύ που πάρκαρε στο αυτοκίνητό σου στο σημείο εκείνο. Η κλοπή σημειώθηκε στο παραλιακό μέτωπο, στο φανάρι της Ροδόπης, κοντά στη δουλειά του ιδιοκτήτη, σε ένα σημείο που δεν υπήρχαν φώτα και κάμερες ασφαλείας. Η BMW M3 των 79.000 ευρώ που είχε αγοράσει δεν διέθετε σύστημα συναγερμού και έκανε φτερά χωρίς κανείς να δει και χωρίς κανένα πλάνο των δραστών να έχει καταγραφεί. Ο χώρος που το πάρκαρα ήταν ο χώρος που παρήγαγε όλα αυτά τα χρήματα για να πληρώνονται όλα αυτά έξω από το μαγαζί μου το πάρκαρα. Μετά την κλοπή, ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στην ασφαλιστική, σίγουρος ότι θα πληρωθεί, αλλά η διαδικασία αποδεικνύεται από την αρχή περίπλοκη και χρονοβόρα. Πλήρωνα κανονικά τα 1500 ευρώ το εξάμηνο, μέχρι που ήρθε ο καιρός και μου λένε τελικά δεν σε αποζημιώνουμε. Γιατί μου βγήκαν εκεί πέρα διάφορες δημοκίες. Την τελική απόφαση παίρνει πριν από λίγες μέρες ο Άριος Πάγος, που όχι μόνο δικαιώνει την ασφαλιστική, αλλά καλεί τον οδηγό να πληρώσει και τα δικαστικά της έξοδα. Έχω πληρώσει δικηγόρο για να πάω στα δικαστήρια, πρωτόδικα, δικηγόρο για να πάω στο εφετείο, δικηγόρο για να πάω στον Άριο Πάγο και τέλος, θα το τονίσω, πλήρωσα, μου βεβαίωσαν στον Άριο Πάγο και 4.600 ευρώ δικαστικά έξοδα της ασφαλιστικής εταιρείας. Τα πλήρωσα και αυτά, να ξέρετε. Όπως μας λέει ο οδηγός, αγόρασε την BMW M3 από τη Γερμανία το 2008 και πλήρωσε 79.000 ευρώ. Κάθε χρόνο έδινε στην ασφαλιστική του 3.000 ευρώ και αισθανόταν σίγουρος πως με αυτά τα χρήματα δεν συνέτρεχαν λόγοι ανησυχίας σε περίπτωση κλοπής. Επειδή το αυτοκίνητο ήταν αξίας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο φρόντισα να απευθυνθώ σε μια σοβαρή ασφαλιστική εταιρεία και να πληρώσω ένα πολύ μεγάλο ασφάλιστρο κάθε 6 μήνες, 1.500 ευρώ πληρώνω κάθε 6 μήνες. Όπως εξηγούν στο Live News ασφαλιστές, οι εταιρείες δεν αποζημιώνουν σε δύο περιπτώσεις. Αν διαπιστωθεί δόλος ή αν διαπιστωθεί βαριά αμέλεια του οδηγού. Βαριά αμέλεια, για να σας δώσω με ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, είναι αν παράδειγμα εσείς είσαστε στο αυτοκίνητό σας και θέλετε να πάρετε από το περίπτωρο απέναντι τσιγάρα, βγαίνετε από το αυτοκίνητο, αφήνετε πάνω τα κλειδιά και πηγαίνετε να πάρετε τα τσιγάρα, του βλέπει κάποιος, το κλέβει και φεύγει. Στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Sport BMW όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όπως μας λέει, πλήρωσε το γεγονός πως πάρκαρε σε ένα δρόμο σκοτεινό, που όμως τον εξυπηρετούσε. Όλες οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αντικειμενικά εκτιμόμενες, ήταν ευνοϊκές ώστε να διευκολύνεται η τέλεση της αξιόπινης πράξης της κλοπής του οχήματος. Δεδομένου ότι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμενε εκτεθειμένο στο συγκεκριμένο σκοτεινό και ερημικό σημείο. Ασφαλιστές στέλνουν μήνυμα στους οδηγούς μέσω του Live News να προσέχουν για να μην βρεθούν προδυσάρες των απροόπτων. Θα πρέπει ο κάθε ασφαλισμένος, ο κάθε πελάτης να προστατεύει το περιουσιακό του στοιχείο σαν να είναι ανασφάλιστος. Ο επιχειρηματίας από τη Ροδόπη συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τη σεβάρος του απόφαση, αλλά όπως μας λέει αναγκαστικά, είναι υποχρεωμένος να τη δεχτεί. Οι συζητήσεις μετά την αποκάλυψη του θέματος συνεχίζονται, με τις ασφαλιστικές να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους και ορισμένους οδηγούς να επικοινωνούν με τους δικηγόρους τους για να μάθουν τι ισχύει πίσω από το συμφωνητικό που υπέγραψαν. Θέλω να επαναλάβω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η απόφαση και αρνητική εντύπωση. Εδώ είναι ο κύριος Πυλικίδης, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που δεν αποζημιώθηκε, και ο κύριος Γιαλάογλου που είναι ο δικηγόρος του. Να το πω ξανά. Ο κύριος Πυλικίδης έχει αγοράσει από τη Γερμανία ένα αυτοκίνητο, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Το έχει ασφαλίσει, πληρώνει πολλά λεφτά, 3.000 το χρόνο ήταν τα ασφάλιστρα, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Του το κλέβουν,
Και ο Άριος Πάγος βγάζει απόφαση ότι δεν θα αποζημιωθεί, γιατί έκρινε το δικαστήριο ότι πάρκαρε σε σημείο που δεν ήταν ασφαλές. Πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι η χώρα θεωρείται ασφαλής. Αν δεν είναι ασφαλής, πρέπει να την κάνουμε ασφαλή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε μια ασφαλή χώρα. Επίσης, έχω και το φόβο ότι τέτοια απόφαση που κάποιος θα σκεφτεί, α, εντάξει, ευνοεί την ασφαλιστική εταιρεία γιατί δεν του πλήρωσε την αποζημίωση. Και έχετε δίκιο. Είναι πολύ εναντίον των ασφαλιστικών εταιρείων. Γιατί αν συνειδητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα μας πληρώσουν αυτό για το οποίο έχουμε ασφαλίσει τα αυτοκίνητά μας, θα σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις μεικτές ασφάλειες και θα κάνουμε την πιο απλή αυτή που ο νόμος προβλέπει και αυτό θα είναι όλο. Λοιπόν, κύριε Πυλικίδη, για πείτε μας τώρα. Πού είχατε παρκάρει και πώς τα ακούσατε όλο αυτό? Θα σας πω. Εδώ και 20 χρόνια εγώ δραστηριοποιούμαι στην παραλία Φαναρίου, στην περιοχή μου, στον Ομόρο Δόπισης. Το κατάστημά μου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο οικισμούς. Τα τελευταία 20 χρόνια, όχι χθες ούτε τότε που έγινε το γεγονός. Όπως όλος ο κόσμος, είχα κι εγώ μια ψώρα να το πω. Πήρα ένα καλό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν για προσωπική μου χρήση. Θέλω να τονίσω ότι το αυτοκίνητο αυτό αγοράστηκε το 2008 και η κλοπή που συζητάμε, να ξέρετε, έχει γίνει το 2010, έτσι. Δηλαδή δεν έγινε τώρα. Και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Το 2008 λοιπόν πήρα το αυτοκίνητο, το έφερα από τη Γερμανία, πλήρωσα το αυτοκίνητο, πλήρωσα τον εκτελονισμό, πλήρωσα τα τέλη κυκλοφορία, τα οποία τότε ήταν. Για να μην καθυστερήσουμε πολύ, λέτε κάτι που το καταλαβαίνω. Ναι. Έχετε κάνει τα πάντα νόμιμα και έχετε πληρώσει ό,τι έπρεπε και πρόβλεπε ο νόμος να πληρώσετε. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρήματα που πλήρωσα παρήχθησαν από εκείνο το σημείο το οποίο έκλαβε το αυτοκίνητο. Εκεί ήταν η δουλειά μου. Πολύ σωστό είναι αυτό. Το σημείο που δεν ήταν ασφαλές είναι αυτό που έβγαλε τα λεφτά για να πάρετε το αυτοκίνητο, να το ασφαλίσετε τόσα χρόνια. Μπράβο. Αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή εσείς αυτό το αυτοκίνητο το έχετε κοντά 15 χρόνια. Αν πληρώνατε κατά μέσο όρο 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν έχω αυτοκίνητο τώρα. Όχι, λέω πόσα λεφτά έχετε πληρώσει στην ασφάλεια για να το έχετε ασφαλισμένο και τελικά θα σας δίνουν πίσω. Με δικαστική απόφαση την αποζημίωση. Είναι πραγματικά τρελό όλο αυτό στα δικά μου μάτια. Μας λένε ότι. Κοιτάξτε να δείτε, όλος ο κόσμος το αυτοκίνητό του το έχει παρκαρισμένο ή στο σπίτι του ή στη δουλειά του. Έτσι έκανα και εγώ, δεν έκανα κάτι άλλο. Στη δουλειά μου το είχα το αυτοκίνητο. Τύχανε να έχω και μία κλούμα για τις υποχρεώσεις της δουλειάς. Όπως καταλαβαίνετε, με ένα αυτοκίνητο τύπου μητρία δεν μπορώ να κουβαλάω εγώ με λιτζάνες, ψάρια και λεμόνια. Και πηγαίνατε με το φορτηγό. Πήγαμε στην πόλη της Κομωτινής για να κάνω τα ψώνια. Να ακούσουμε λίγο για τον κύριο Γιαλάογλου. Είναι πολύ σαφές αυτό που λέτε και πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο, κύριε Πυλικίδη. Το πάρκαρα στο μέρος που δούλευα και έβγαλα τα λεφτά για να το αγοράσω και να το συντηρήσω. Κύριε Γιαλάογλου, πείτε μας κάτι για αυτή την απόφαση, γιατί πραγματικά μας έχει εκπλήξει πολύ αρνητικά. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάκη. Καλησπέρα. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι εγώ χειρίστηκα την υπόθεση ενώπιον του Άριου Πάγου. Ακριβώς γιατί δεν εξεπλάγηνα από το αποτέλεσμα της υπόθεσης αυτής στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας πριν και έτσι σκέφτηκα ότι μόνο ο Άριος Πάγος μπορούσε να δώσει τη λύση γιατί οι έννοιες δόλος και βαριά αμέλεια είναι τόσο όριστες και επιδέχονται ερμηνείες μόνο από το και δεν γύρισε απόφαση. Στον δικαιστήριο. Άριο Πάγο έμεινε αυτή που είχε αποβληθεί. Λοιπόν. Έμεινε λοιπόν η ίδια απόφαση και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα πολυσέλιδη απόφαση. Ο Άριος Πάγος, δικαιολογώντας την απόφαση των προηγούμενων δικαστηρίων, είπε ότι ουσιαστικά ο εντολέας μου, κύριος Πυλικίδης, διευκόλυνε δια της συμπεριφοράς του την κλοπή του αυτοκινήτου. Διευκόλυνε το κλέψει, δηλαδή να το κλέψει επειδή το πάρκαρε εκεί που έκρινε το δικαστήριο. Επειδή το πάρκαρε λοιπόν στο κατάστημά του, το οποίο απήχε 1,000 μέτρα περίπου από τον οικισμό και ήταν σε χώρο ο οποίος δεν ήταν φυλασσόμενος και δεν είχε κάμερα ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας, κύριε Γιαλάογλου, και τον κύριο Πυλικίδη. Θα το ξαναπώ, είναι μια απόφαση που μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να γλιτώνει λεφτά γιατί δεν αποζημίωνε έναν άνθρωπο που πλήρωνε. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία πλήττει ευθέως την έννοια της ασφάλισης.